Το 2019 ήταν η χρονιά των παγκόσμιων διαδηλώσεων. Είχαν η κάθε μια διαφορετικές αιτίες, μεθόδους και στόχους, αλλά και κάτι κοινό. Τον αγώνα ενάντια στην ανισότητα, υπέρ των πολιτικών ελευθεριών και υπέρ της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι περισσότερες από αυτές συνέβησαν ταυτόχρονα, εμπνέοντας η μία την άλλη πώς να εκφράσουν τα αιτήματά τους και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τις ιδέες τους. Στην Ευρώπη, σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κυριάρχησαν τα κίτρινα γυλαίκα. Ορισμένες από αυτές τελείωσαν με μεγάλες συμπλοκές, οι πιο βίαιες από το Μάη του 68. Αρχικά, στα μέσα του 2018, με κύριο έναυσμα την αύξηση των τιμών των καυσίμων και το υψηλό κόστος ζωής, οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αγνοεί τις ανάγκες των απλών πολιτών. Η απόσταση μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων είναι πολύ μεγάλη, είναι αδικαιολόγητη. Ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το σύστημα, να το βελτιώσουμε. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Γεωργία αλλά και την Αλβανία και τη Ρουμανία, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εξοργίστηκαν από τη διαφθορά και ζήτησαν πιο δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Το 2019 υπήρξε μια άνοιξη της Λατινικής Αμερικής. Στη Χιλή, όλα άρχισαν με μια αύξηση στο εισιτήριο του μετρό. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η απογοήτευση για το υψηλό κόστος διαβίωσης τροφοδότησε την οργή χιλιάδων ανθρώπων. Η χώρα, που είναι μια από τις πλουσιότερες, τις πιο σταθερές και ειρηνικές στην Ήπειρο, έχει επίσης και τις μεγαλύτερες ανισότητες. Η κυβέρνηση και οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς πρέπει να ακούσουν τη δυσαρέσκεια του λαού. Γιατί εμείς είμαστε εδώ λόγω της ανισότητας σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Στον σημερινό, μια γενική απεργία παραλύει τη χώρα. Ο πρόεδρος κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συνέχεια ακύρωσε τα μέτρα λιτότητας. Στη Βολιβία, οι φωνές για νοθεία στις γενικές εκλογές πυροδότησαν μαζικές διαμαρτυρίες. Ο πρόεδρος Εύο Μοράλες διέφυγε στο Μεξικό. Νέες εκλογές αναμένονται τους επόμενους μήνες. Μια αναπάντηχη αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν η σπίθα που έκανε εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς σε όλη τη χώρα να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ντόπιους δημοσιογράφους, εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής. Για να κρύψει τη χειρότερη αναταραχή μέσα σε 4 δεκαετίες, η κυβέρνηση μπλόκαρε το διαδίκτυο σε εθνικό επίπεδο για μία εβδομάδα. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε λόγω των μαζικών διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς και των αναποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών. Στο Λίβανο, επίσης, η κυβέρνηση παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση αύξησης των φόρων στη μέση μιας οικονομικής κρίσης. Η Αλγερία ήταν το επίκεντρο των διαδηλώσεων στο Μαγκρέμπ. Η ανακοίνωση του Μπουτεφλίκα ότι θα διεκδικήσει για 5η φορά την Προεδρία εξόργησε εκατομμύρια Αλγερινούς. Μετά από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων, ο Μπουτεφλίκα παραιτήθηκε καθώς ο στρατός απέστειλε την υποστήριξή του. Νέες εκλογές διεξήχθησαν το Δεκέμβριο, αλλά οι διαδηλωτές συνεχίζουν να είναι στους δρόμους καθώς θεωρούν ότι το παλαιό καθεστώς εξακολουθεί να διοικεί τη χώρα. Στο Χονγκ Κονγκ, όλα ξεκίνησαν με ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα επέτρεπε την έκδοση φυγόδικων στην υπηρετική Κίνα. Το νομοσχέδιο αποσύρθηκε, αλλά οι διαδηλωτές θέλουν τώρα βαθύτερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε να πούμε στην κυβέρνηση ότι το σύστημά της δεν είναι καλό και να πει στην κυβέρνηση της υπηρετικής Κίνας ότι το σύστημά της δεν μπορεί να ελέγχει τους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ. Η αναταραχή στο Χονγκ Κονγκ δεν έχει τελειώσει. Οι διαδηλώσεις είναι μεν μικρότερες αλλά πιο άσχημες. Όπως φαίνεται, οι διαμαρτυρίες εδώ θα συνεχιστούν και μέσα στο 2020.